Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλώς ήρθατε στο podcast των Τριών στον Αέρα με τον Δημήτρη Μαλάτη, Μοκουρεμένο και Σκιαδά Κώστα. Σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή με πολλές ειδήσεις αλλά και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Βεβαίως, πάρα πολύ καλή συνέντευξη. Το όνειρο του Κώστα γίνεται πραγματικότητα. Παιδιά, τώρα, επειδή έχουμε μια συνέντευξη η οποία θα είναι μεγάλη, του έχει πιάσει, θα τα τελειώσει όλα γρήγορα. Αλλά εγώ θα το πάω αργά. Έτσι για να του τη σπάσω. Πάμε τότε αρχικά στα σχόλια, Δημήτρη. Λοιπόν, από το Insomnia, τι μας λένε. Λοιπόν, ο Venuets και ο GUS Plus λένε ξεκάθαρα βλέπω 3 στον αέρα σε 65 ίντσες και το απολαμβάνω κιόλας. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο και θα χαρείς μπράβο. Τώρα στο επόμενο επεισόδιο πώς θα μας βλέπεις. Ακόμα ναι. Καλύτερα. Απλά μην δεις τη συνέντευξη στις 65 ίντσες. Σε παρακαλούμε γιατί, πολύ. Ναι. Γιατί κάποιοι δύο βάλαν το χέρι τους και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Είναι ο συνδυασμός σας. Καλά, εντάξει. Εσύ μην μιλάς πολύ, γιατί τα έχω μαζεμένα για σένα, Τίμω. Πάμε. Ανυπομονώ. Vodafone and Wind είναι οι ίδιες κεραίες στην επαρχία, οπότε τα ίδια χάλια είναι. Δεν είναι ακριβώς οι ίδιες κεραίες. Μεγάλη ιστορία αυτή και πολύ μεγάλη συζήτηση. Αντώνη Ζαφυρέλης. Αυτό με τις τιμές κατάστημα site που πρέπει να είναι ίδιες, το ακούω καιρό τώρα και από πολλούς, αλλά μάλλον είναι παπάντζα. Όλοι οι retailers μικροί και μεγάλοι έχουν web offers. Όλα τα σουλατζίδικα έχουν διαφορά τιμή στο e-food versus τηλέφωνο και πολλά άλλα. Ψάξτε το και πείτε μας. Mm-hmm. Το ψάξαμε και σας λέμε. Τι εννοείς δηλαδή, ότι είναι διαφορετικές τιμές στο site, ότι είναι πιο φθηνά στο site από ό,τι στο κατάστημα. Το ανάποδο. Όχι, εννοεί ότι όταν παραγγέλνεις απευθείας από το σουλατζίδικο, σου λέει άμα παραγγέλνεις από εμάς κατευθείαν θα πάρεις και 10% έκπτωση. Ναι, εντάξει, αυτό ισχύει. Αλλά αυτό νομίζω λέει. Ότι δεν εννοούσε αυτό, ότι τιμές. Το κατάστημα, παιδιά, οι τιμές. Ναι, πας όμως στο κατάστημα του φυσικό, αν είναι πιο φθηνές στο site, λες παιδιά, αυτή η τιμή έχετε στο site και σου κάνουν την ίδια τιμή. Το έχω ζήσει. Πάω πολλές φορές. Σύντομα ότι υπάρχει μια τάση τον τελευταίο καιρό, και αυτό το έλεγε ο Κοτσόβολος προχτές, να προτιμάνε τα φυσικά καταστήματα πλέον σιγά σιγά. Πάλι. Έχουμε επιστροφή στα φυσικά. Όχι μόνο αυτό. Έβλεπα και μια άλλη έρευνα που λέει πόσο έχουν ανέβει τα τετραγωνικά ενός καταστήματος κατά την πάροδο του χρόνου. Δηλαδή έχουν εξαπλασιαστεί τα τετραγωνικά. Δηλαδή, ποια, στα καταστήματα. Στα καταστήματα, ναι. Στα καταστήματα η τάση που υπάρχει. Παγκοσμίως είναι ότι πάνε σε πολύ μεγάλα experience stores και θα χαθούν τα μεσαία καταστήματα. Αυτό, ναι, είναι τεράστια η διαφορά με το παρελθόν. Chris Pelt. Παραπάνω ευρώ αν πληρώσεις μέσω Apple συσκευής ισχύει και για τη συνδρομή YouTube Premium. Τον έχασα. Ποιο? Παραπάνω ευρώ αν πληρώσεις μέσω Apple συσκευής ισχύει για τη συνδρομή αυτό YouTube Premium. Αυτό είναι, ότι άμα αγοράσεις την συνδρομή στο YouTube Premium από το site του YouTube, πληρώνεις λιγότερα από ότι να την αγοράζεις μέσα από iOS συσκευή. Γιατί μπαίνει το pay σύστημα της Apple. Θα πούμε μετά για την Apple. Θόδωρος Αγγελόπουλος, καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Για το νέο στούντιο δεν μας είπατε. Όχι, παιδιά, δεν είναι νέο στούντιο. Ναι. Είναι παλιό. Είναι παλιό, απλώς άλλος χώρος. Είναι η απέναντι πλευρά του παλιού στούντιο. Ο Ντούπι Ντούπ, κάνω αυτό το comment για τον αλγόριθμο. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Συνέχισε να κάνεις έτσι. Mike's Bikes. Εγώ σας βλέπω από τηλεόραση. Γυρνάω από το γραφείο, πέφτω στον καναπέ και μετά από κάποια ώρα που θα ξυπνήσω, σας ακούω ξανά από το κινητό που για τρέξιμο. Πω, ανώμαλος. Okay. Εντάξει. Συγχαρητήρια. Μαζί σου φίλε, ό,τι πεις. Ο Αντρέικο. Με τέτοιες τιμές στις κιλοβατόρες δεν πρόκειται να στείλει παραγωγή τσίπ, ακόμα και data center με το ζόρι μάλλον έγινε. Αμερικές είναι 10 φορές οικονομικότερα και με την ίδια και με λίγο λιγότερη φορολογία. Συζητιέται αυτό για τις τιμές, είναι ότι για τη φορολογία που λες δεν είναι κίνητρα. Πολλά. Άγγελος M. Έκανα το λάθος και πήγα από Wind σε Vodafone. Κάτι κοσατική σήμα πουθενά, κάκιστη ποιότητα κλείσει με πολλά φ. Τι είναι τα φ. Μάλλον ότι έχει θόρυβο. Γιατί να μην έχει ψ και να έχει φ. Τώρα, εγώ νομίζω γενικώς είναι όπου σου τύχει μερικές φορές και ανάλογα πώς παίζει το δίκτυο, τι κεραίες υπάρχουν. Πόσο κεραιομάχος είναι ο δήμαρχός σου, ας πούμε, έχει διάφορα. Όπως α πούμε στην Κηφισιά δεν βρίσκει σήμα για κανέναν απολύτως λόγο. Ναι, και στην Γλυφάδα, γενικώς μην νομίζετε ότι είναι καλύτερο. Ο Ζόρεν, καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Μ' αρέσει που οι φίλοι μας λένε το σωστό. Mm-hmm. Τι λένε. Σας βλέπω πάντα πρωί στο γραφείο, παρέα με τον πρωινό μου καφέ και φαγητό, ανοίγοντας παράλληλα τα δύο αγαπημένα μου φόρουμ, Insomnia και Μπουρδέλα.com. πολύ δυνατός και μερακλής. Ναι, μερακλής. Για μένα το μπουρδέλα.com παρεπτώσει το καλύτερο business model στο ελληνικό διαδίκτυο. Explain. Για πες βασικά, γιατί εγώ δεν ξέρω καν τι λέτε. B2B είναι, δηλαδή. Δεν είναι, φιλέ, έχει καταρχήν φόρουμ, εντάξει, με ανάλυση, ναι. Ανάλυση. Εντάξει. Υπάρχει αυτό το site όντως. Ναι, πού ναι, ζεις, το οποίο, το οποίο γύρω-γύρω έχει banners από στούντιο, στα οποία... Τα οποία όμως είναι οργανωμένα, δηλαδή έχει πρόγραμμα, έχει φωτογραφίες, κριτικές, τα πάντα. Τα οποία τα αναλαμβάνουν αυτοί. Μάλιστα. Είναι ίδιο ακριβώς. Okay. Οπότε είναι πολύ business, είναι
360. Και είναι επίσημο, παράνομο, νόμιμο. Έχει είναι... αλλάξει τρεις φορές κατάληξη. Ήτανε TV, α, τώρα που είναι. GR, ήταν παλιό. Τώρα είναι COM. COM. Δεν θυμάμαι. Αναβαθμίστηκε. Org. Μας πει ο Ζόρεν. Ο Τζίον, ο Ευεργέτης είναι και ευαίσθητος βρετέρατα. Τι είπες εκεί. Είναι ένας μικρός σατανάς. Για το Toy Story 3. Ναι. Α, ναι, εντάξει. Τζίον πάλι. Και μεγάλη βαθμολογία έχει η Win που το μόνο που ξέρει είναι να βρει τρόπους να σου φάει την κάρτα και να σε σπαμάρει τηλεφωνικά για να σου πασάρει νέα νούμεράκια τα νούμερα. Οκ. Okay. Καραγιάννης Νίκ, μόνο YouTube. Μόνο YouTube. Μόνο YouTube. YouTube. Μόνο YouTube μας βλέπει, μάλιστα. Όχι. Delphone One, Transforms Jokes. Μάλιστα. Θανάσης Λασκούδης, είστε φοβερό παρεάκι, πρέπει να καθαιρώσετε να έχετε και ένα καλεσμένο ακροατή σας κάθε φορά να σας σχολιάζει. Nope. Βεβαίως. Δεν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την κριτική κανενός. Μπορούμε όμως, άμα θέλετε, να παίζουμε διαγωνισμούς με το να ερχόμαστε να πίνουμε καφέ παρέα σας. Λοιπόν. Σπίτι σας. Σπίτι σας. Στο χώρο σας. Αβασάνιστα. Κομμαντάντε Pac-Man, θέλουμε Super Pumped, MLS The Battle for Mind και Ender Sandman από Νίκο Κοκλώνη. Φίλε, φίλε, έχεις μπει μες στην καρδιά μου αυτή τη στιγμή. Πραγματικά μιλάω, έχεις μπει μες στην καρδιά μου. Ender Sandman, εντάξει, δηλαδή, αλλά Super Pumped, MLS The Battle for Mike. Εντάξει. Τι μου θύμισες, φίλε, και τι δεν έχει γραφτεί γι' αυτό. Άστα, άστα. Κάποια στιγμή θα το γράψουμε το θέμα. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα το γράψουμε. Όσο για το Ender Sandman και τον Κοκλώνη, έχουν γραφτεί τότε. Προσεκτικοί. Προσεκτική. Τότε τα έγραφε κάποιος φίλος, θυμάσαι. Ναι, ναι. Το θέμα. Αυτό πρέπει να φωνάξουμε για μας τα πει. Μανώλη Τσακαράκης, δεν βρίσκεται πίσω η Sony, αλλά η Μασόνη. Ναι, είναι το advanced μοντέλο. Λουμ Καρού, πρέπει να κάνετε ένα podcast που να λέτε μόνο για ταινίες και σειρές. Τον τίτλο αφήνω να τον βρει ο Τίμος. Το έχω προτείνει για αλλού. Δεν θέλω με αυτούς εδώ. Σίγουρα, για να μιλάνε ινδικά. και κορεάτικα. Σάλμ 7. Ρε παιδιά, δεν είναι λογικό οι τίτλοι στα podcast να είναι ήδη σε YouTube και Spotify. Nope. Μια ιδέα λέω, γιατί κάποιοι δεν σας βλέπουμε ακούμε πάντα στο ίδιο μέσο, δημιουργεί ένα μπέρδεμα. Το YouTube θέλει μικρότερο τίτλο, δεν μπορεί να βάλει το σιδηρόδρομο που μπαίνουν στα άλλα. Σε άλλο podcast, εγώ βάζω πάντα τους ίδιους. Εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Ναι. Βασίλης Σύνης, 90% του περιεχομένου YouTube που βλέπω το βλέπω στην τηλεόραση Σαλονιού. Να κι άλλο, βλέπει. Και πολύ καλό. Πάνω σε M75. Αυτό κάτι μου θυμίζει, αλλά τέλος πάντων. Καληνύχτα, καλησπέρα και καλημέρα. Ανάποδο. Και καλό ξημέρωμα να έχουμε. Εντάξει, σωστό. Εδώ είδαμε το Μουντιάλ από τον Αντένα Πλας. Με εσάς θα κολλήσουμε να σας δούμε από τηλεόραση. Πέρα του μπλάκα είστε φοβεροί. Τον Τίμο θέλω να ρωτήσω. Δεν χρησιμοποιείς Apple Watch λόγω μπαταρία? Ναι. Τι ναι, Καραγκιόζη. Δεν το χρησιμοποιείς λόγω λειτουργιών. Ότι δεν σε καλύπτει και σε καλύπτουν άλλα. Δεν το χρησιμοποιώ λόγω μπαταρίας, γιατί δεν πρόκειται να βγάλει ένα τρίαθλο πολύ εύκολα. Ναι, όταν είχα ξεχάσει να σου πω, στο μαραθώνιο έκαψε 12% μπαταρία. Το Garmin. Το Garmin. Okay. Ναι, όχι το Apple Watch. Το Apple Watch θα έχει τελειώσει και θα ήθελε φώτιση. Ναι, και πάλι θα έχει τελειώσει. Τελειώνει, έχουμε συνέντευξη. Ναι, ναι, όντως. Λοιπόν, Bruce Wayne. Ελπίζω να πρόλαβα πριν το γύρισμα. Δημήτρη, η ταινία Who Assassins είναι prequel ή συνέχεια? Και μια αντικειμενική άποψη. Εννοείς το Feast of Vengeance. Feast of Vengeance. Το οποίο έπαιξε στο Netflix. Είναι sequel. Ναι. Είναι. Τώρα, αντικειμενική άποψη. Αν σ' άρεσε το Who Assassins, βλέπετε. Έτσι. Είναι... Αν δεν σου άρεσε το Who Assassins, μην καθείς καν να το δεις. Έτσι. Εντάξει, δηλαδή είναι... Αν σ' άρεσε το Who Assassins, αυτό είναι... Έχεις πρόβλημα. Για Σάββατο μεσημέρι που κάθεσαι στον καναπέ είναι μια χαρά. Για αρχή Σάββατο βράδυ όχι. Καλύτερα να δεις Χριστουγεννιάτικη. Ξέρετε όμως τι είναι. Το που ασάσεις εμένα μου άρεσε παρεμπιπτόντως. Ναι. Τώρα, καλοκαίρι, χαλαρά. Ωραία. Ξέρετε όμως τι είναι για όλα, για όλες τις ώρες. Τι? Το μαέστρο. Άσε μας, αλλά εντάξει, έχουμε συνέντευξη. Πάμε. Και μαζί μας έχουμε έναν φανταστικό καλεσμένο, έναν μαέστρο θα έλεγα ακόμα καλύτερα, μία ανάσα ο Κωστάκης μπορεί και μυρίζει όσο πιο κοντά γίνεται τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, όσο το δυνατόν η μυρωδιά του είναι δίπλα του, ετοιμάζεται να κλάψει τώρα από τη συγκίνηση. Όχι, έκλαψε. Έκλαψε. Όταν το μάθε έκλαψε. Ότι θα έχουμε μαζί μας τον πέστατιμο. Τον Άκη Πολύζο, τον Second Unit Director της δημοφιλούς σειράς Μαέστρο, της πρώτης ελληνικής σειράς που παίζει στο Netflix. Γεια σου, Άκη. Γεια σου, Άκη. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας καταρχήν. Χαίρομαι και εγώ, παιδιά, πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί κοντά μαζί σας. Είχα πάρει και μια μπλούζα του Χριστόφορου να δώσω στον Κώστα για να μυρίζει, αλλά... Όχι, αυτό κάνω. Να σου πω, Άκη, σε παρακαλώ πολύ, στείλ τη
στείλ τη στον Τίμο και θα κάνουμε ειδικό επεισόδιο που θα είναι όλη η σκηνή που θα του τη δίνουμε και θα τον πάρουν τα κλάματα. Ναι, και να έχει και τα δάκρυα του Χριστόφορου, δηλαδή, που τη ζήτησε ο Κώστας. Αυτό βασικό, να συγκινηθεί. Θα σου πούμε το εξής. Την ημέρα που βγήκε το τρέιλερ, ο Κώστας Κιαδάς δεν έκανε τίποτα άλλο όλη τη μέρα παρά να βλέπει το τρέιλερ. Μόνο αυτό έχω να πω. Εντάξει. Σαν τα fuck up και οι δύο σας. Όχι. Από την αρχή, Άκη, τρώω αυτό το bullying όταν δήλωσα φαν του Χριστόφορου και των σειρών του. Φαγά πολύ δούλεμα. Όταν όμως ανακοινώθηκε ότι μπήκε στο Netflix το Μαέστρο. Το είπαμε πριν ανακοινωθεί. Σωστό, αυτό εμείς το είπαμε. Αυτοί οι δύο το βουλώσανε. Δεν είπαμε τίποτα. Βέβαια τώρα μου το παίζουν υπεράνω, αλλά δεν πειράζει. Και επίσης με σειρά από αριστερά προς τα δεξιά. Ο ένας το έχει δει όλη τη σεζόν. Ο ένας έχει δει δύο επεισόδια και ο ένας δεν έχει δει καθόλου. Ακριβώς. Μάντεψε ποιος είναι ποιος, λοιπόν. Αυτοί μας παρακολουθούν. Λοιπόν, τι θα το ρωτήσουμε τον άνθρωπο. Για αρχή, Άκη, πώς αισθάνεσαι που είσαι σε αυτό το podcast, το έρευνας λόγου και αλήθειας πάνω απ' όλα και τεχνολογικών αποκαλύψεων. Αυτό θα το απαντήσω, νομίζω, είναι μια ερώτηση στο τέλος. Δεδομένων το τι θα μου πείτε. Σε περιμέναμε από κοντά, αλλά μας την έσκασε ο COVID. Ναι. Ναι, δυστυχώς. Περαστικά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Βασικές ερωτήσεις. Πώς προέκυψε το Μαέστρο, πώς μπήκες εκεί πέρα, πώς έγινε η όλη φάση? Έχω κάνει και την προηγούμενη ταινία με τον Χριστόφορο, τον Έναν Άλλο Κόσμο. Οπότε δουλεύουμε πολύ καλά μαζί. Ο Χριστόφορος έλειπε στην Αμερική, ξεκινούσε να κάνει μια ταινία. Έσκασε ο COVID, γύρισε πίσω. Και σε όλο αυτό το κομμάτι του COVID, ότι κάτι θα κάνει, κάτι θέλει να κάνει ακόμα, είχε την ιδέα του Μαέστρο από πιο παλιά. Κάπως άρχισε να το δουλεύει. Αυτό το πράγμα τσούλησε στον καιρό της πανδημίας με τους πάντες να ζητάνε content. Δηλαδή προχώρησε αρκετά γρήγορα. Και μετά προέκυψε. Άρα είναι παιδί της πανδημίας το Μαέστρο. Στη μορφή που είναι τώρα, δηλαδή σε μια μορφή τηλεοπτικής σειράς, ακριβώς έτσι όπως έγινε, είναι παιδί της πανδημίας. Αλλά ο σπόρος υπήρχε από πολύ παλιά. Δηλαδή είναι η ιστορία που έχω ακούσει πριν τον Έναν Άλλο Κόσμο από τον Χριστόφορο. Άρα ήταν για ταινία. Ήταν για ταινία αρχικά. Δεν είχε σκεφτεί πολύ έτσι ξεκάθαρα. Μπορεί να του, μάλλον για ταινία το σκεφτότανε. Την ιδέα είχε. Μετά τώρα με αυτό το format των limited series που γούσταρε και αυτός και έβλεπε σειρές, κάπως του κόλλησε και το γύρισε προς τα εκεί. Γιατί αυτό είναι μια αλλαγή, ότι είναι ίσως από τις λίγες φορές που έχουμε limited series στην ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή συνήθως είναι 24 επεισόδια, πάμε για δεύτερη σεζόν τραβηγμένο από τα μαλλιά, το έχουμε ξαναδεί το έργο, γι' αυτό το λέω. Ενώ αυτό είναι ένα συγκεκριμένος αριθμός επεισοδίων, that's it, το season 1. Για limited series ήταν ευθύς εξ αρχής και το season, αλλά και η δεύτερη σεζόν, ας πούμε, που υπάρχει, πάλι δεν είναι στη λογική των serial που ξέρουμε στην Ελλάδα, ότι ξεκινάμε, ας τραβήξουμε 20 και βλέπουμε πώς πάει, και ας κάνουμε άλλα 20 και άλλα 30 και όσο πάει να το ξεζουμίσουμε. Ήταν σε μια λογική ότι αυτή είναι η ιστορία και βγάζει και δεύτερη σεζόν, αυτοί οι χαρακτήρες μπορούν να βγάλουν άλλη μια ιστορία. Εντάξει, okay. Ναι, λογικό. Οπότε θα το πήγαινε σε αυτή τη λογική. Δεν έχουμε πολλές μίνι σειρές. Τώρα ξεκινάει κάπως να γίνεται. Το Έτερος Εγώ στο Κοσμοτέ, ας πούμε, έκανε από τις πρώτες. Ο Σιωπηλός Δρόμος στο Μέγκα, το οποίο πουλιέται και αυτό στο εξωτερικό, όχι στο Netflix, αλλά πάει καλά. Έχει πάει σε 4-5 χώρες. Η λέξη που δεν λες, που ήταν πάλι 12 επεισόδια, μία σειρά στον Αλφα πριν κάνα, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Εσύ εμφανίζεσαι σαν σκηνοθέτης στα credits του Μαέστρο μαζί με τον Παπακαλιάτη, σωστά? Είμαι second unit director. Έχουμε δύο συνεργεία είχαμε που τραβούσαν ταυτόχρονα. Και στους Παξούς και εδώ. Τι σημαίνει η second unit? Τι σημαίνει? Τη σειρά την τραβάει ένα συνεργείο. Το οποίο ένα συνεργείο έχει ένα σκηνοθέτη, ένα φωτογράφο και τραβάνε, ας πούμε, σκηνές, οι οποίες γίνονται επεισόδια. Εδώ, λόγω του όγκου που είχαμε και λόγω ότι είχαμε περιορισμένο χρόνο στους Παξούς και έπρεπε να γυρίσουμε αρκετά πράγματα, φτιάξαμε δύο συνεργεία. Δύο σκηνοθέτες, δύο φωτογράφοι, όλα διπλά, για να τραβήξουμε πιο πολλές σκηνές. Ο Χριστόφορος ανέλαβε το συνεργείο να τραβάει τις σκηνές που παίζει, εκεί που είναι αυτός δηλαδή. Εγώ ανέλαβα να τραβήξω όλες τις σκηνές που δεν ήταν ο Χριστόφορος, τις περισσότερες δηλαδή. Τα δύο παιδιά. Όλες τις παράλληλες ιστορίες που τρέχουν στο νησί.
Την Κλέλια, ας πούμε, επειδή παίζει περισσότερο με τον Χριστόφορο, την τραβούσε ο Χριστόφορος, αλλά είχα και δει σαν αρχαντικό σκηνές. Απογοητεύτηκε εδώ πέρα ο Κώστας, ήθελε να ρωτήσει. Είχες όμως Χάρης Αλεξίου πολύ, φαντάζομαι. Είχα. Είχες Χάρης Αλεξίου πολύ. Είχα Αλεξίου, είχα Καβογιάννη, είχα Τσορτέκη, είχα τα δύο παιδιά, τον Ορέστη και τον Μπένο. Ναι. Τη Μαρίσα και τον Αντίνο. Είχα όλη την ιστορία εποχής του τρίτου επεισοδίου που τράβηξα, τη Χαρούλα στο επεισόδιο. Να σου πω, σε αυτή τη σκηνή με το λεωφορείο, πού το βρήκατε? Βρήκαμε μια μηχανή του χρόνου, ταξιδέψαμε στο 1971. Γρήγορα όμως, δεν κάτσαμε πολύ, μην πειράξουμε πράγματα. Τι εννοείς, λεωφορείο το παλιά, το καρνάβαλο? Εντάξει, υπάρχουν. Βουλιοκλάκη στυλ. Καλά, μην το λες. Παιδιά, στην επαρχία βρίσκεις. Δύο είναι. Α, ναι. Ναι, είναι δύο. Δύο λειτουργικά. Εγώ έχω δει στην Αυπακτία την ορεινή, έχει κανένα δύο πεταμένα, αλλά λειτουργούν, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Ναι, εντάξει, είναι δύο εδώ που έχουμε και δουλεύουν και είναι φτιαγμένα και περνάνε ότι αν γυρίζεις κάτι το 70 είναι καινούρια. Ναι. Να βάλουμε αυτό και να δουλεύουν, να μπορεί να πηγαίνει. Οπότε το βρήκαμε, το στήσαμε και το ήρθε εδώ στην Αθήνα, τα κάναμε τα γυρίσματα. Είχατε και ένα πλάνο από λίμνη βουλιαγμένης ή μου φάνηκε σε κάποια φάση? Πλάνο από λίμνη βουλιαγμένης. Όχι. Μου φάνηκε. Όχι. Εντάξει. Άρα δεν υπήρχε αυτό το comment που μου στείλανε. Α, έχουν κάνει από λίμνη βουλιαγμένης. Όχι, δεν έχουμε κάνει λίμνη βουλιαγμένης. Γενικά όλες οι θάλασσες και ό,τι παίζει θάλασσα, παραλίες και τα περισσότερα, το 80% των εξωτερικών είναι στους Παξούς. Okay. Τα εσωτερικά πλάνα, δηλαδή τα εσωτερικά των σπιτιών και όλα αυτά, είναι εδώ. Είναι στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή. Η όλη σειρά γυρίστηκε με γνώμονα ότι πάμε να παίξουμε Netflix ή γυρίστηκε με γνώμονα ότι πάμε να παίξουμε Mega? Η όλη σειρά γυρίστηκε πάμε να κάνουμε mini series όπως αυτές που βλέπουμε. Okay. Οπότε και από πλευρά κοστολόγησης και από πλευρά γραφής και από πλευρά τρόπου γυρίσματος ήταν σε μια λογική πάμε να φτιάξουμε μια 9-ωρη ταινία. Ήταν ευσεβής πόθος να πουληθεί έξω, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα διεθνές προϊόν, ας το πούμε έτσι. Αλλά το Netflix άργησε. Το Netflix ήρθε αργά. Okay. Δηλαδή αρχικά ξέραμε ότι θα παίξουμε στο Mega. Για το Mega πηγαίναμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια πολύ καλή σειρά ώστε να μπορεί να πουληθεί και έξω. Να σε ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι το γυρίζετε εξ αρχής για mini series, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κάνετε σκηνοθεσία και όλο το στήσιμο της παραγωγής εντελώς? Ναι. Δηλαδή πέραν του story, δηλαδή αν αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο σκηνοθέτησες εσύ, ας πούμε, με αυτή την έννοια το λέω. Αλλάζει τον τρόπο που σκηνοθέτησα εγώ ως εξής, ότι από τη στιγμή που είναι mini series, ξεκινάμε και τα τραβάμε όλα μαζί. Δηλαδή έχουμε σαν να λέμε μια 9-ωρη ταινία. Οπότε όταν πηγαίνουμε σε ένα location θα τραβήξουμε τις σκηνές για όλα τα επεισόδια. Σαν να είναι μια ταινία, δηλαδή θα γυρίσουμε σκηνές που μπορεί να παίξουν στο 2, στο 5, στο 7, στο 9. Μαζεμένα. Και ξέρουμε ότι πάμε δύο μέρες κάπου, τρεις μέρες κάπου. Π.χ. εγώ πήγα τέσσερις μέρες στην ταβέρνα της Καβογιάννη και τράβηξα όλες τις σκηνές της ταβέρνας. Mm-hmm. Αυτό που σου αλλάζει στη σκηνοθεσία σου είναι κάπως ότι είσαι λίγο πιο κοντά στην ταινία. Ενώ σε μια σειρά τρέχεις να προλάβεις ένα χρόνο, είναι μια σειρά που προβάλλεται, παίζει ένα επεισόδιο σε δύο εβδομάδες και εσύ είσαι σε ένα πανικό, έρχονται σενάρια. Τα διαβάζεις, τα τραβάς, μετά από μια εβδομάδα παίζουν. Εδώ είχαμε μια λογική ότι ξέραμε πολύ, είχαμε ένα roadmap πολύ πιο πριν, είχαμε όλα τα επεισόδια, τα γκρουπάραμε με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο σε κάθε location και κινείται σε μια λογική πιο πολύ ταινίας, απλά σε μεγαλύτερη κλίμακα, επί τρία. Οπότε δεν είχατε dailies, δεν είχατε τόσο πολύ πράγμα. Δεν είχαμε? Dailies. Dailies. Ναι, καθημερινά, όπως έχει σειρά. Τα dailies τα βλέπουμε κανονικά. Δηλαδή, τα dailies είναι το υλικό που τράβηξες την προηγούμενη μέρα. Το κάνεις ένα check. Αυτό, check, αλλά δεν είχες μοντάζ. Παίρνω ένα δίσκο από το monitor. Το monitor μου γράφει εμένα. Έχει κάνει record όλη τη μέρα. Οπότε φεύγω παίρνοντας ένα δίσκο, έναν SSD. Το σπίτι τον έβαζα στο λάπτοπ και κοιτούσα τι έκανα όλη τη μέρα. Οκ, okay, οπότε βλέπεις τι πλάνα υπάρχουν και τι δεν υπάρχουν. Βλέπω τι πλάνα υπάρχουν, αν λείπει κάτι, αν κάτι δεν τράβηξα, αν κάτι μου λείπει θέλω να το ξανατραβήξω αύριο αν είμαι στο ίδιο location. Αυτά είναι τα θετικά όταν κάνεις τέτοια, δηλαδή με τρεις μέρες, τέσσερις στο ίδιο location και τραβάω για όλα τα επεισόδια, βλέπω τις σκηνές, οπότε την τρίτη μέρα λέω, ρε εσύ μου λείπει κάτι από την πρώτη μέρα, να το ξαναστήσουμε λίγο τώρα που το έχουμε εύκολο.
Και πώς το παίρνει ο κόσμος αυτό όταν το ξαναπείς? Παιδιά, πάμε να το ξαναπάμε άλλη μία αυτό, γιατί τελικά έγινε βλακία. Ωραία. Επαγγελματίες είναι, κάτσε ρε παιδιά. Δηλαδή τι. Ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχουν. Εσένα, άμα σου πούμε, πάμε να ξαναπάμε μια το επεισόδιο, εδώ δεν γράφαμε. Θα γίνεσαι... σου πω ναι. Αλλά καταρχήν θα σας την πω, γιατί θα έχετε κάνει βλακεία. Και δεύτερο, ναι, θα το ξανακάνουμε όμως. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Δεν του τη λένε. Ναι. Απλά ακούνε. Ναι, αλλά εμείς είμαστε συνεργάτες. Εδώ είναι, πώς το λέω, σκηνοθέτης και τα παιδιά. Δεν είναι το ίδιο. Να ρωτήσω λίγο τεχνικά θέματα. Στο Mega το βλέπουμε σε 720. Στο Netflix 4K, σωστά. Στο Mega το βλέπεις, υποτίθεται 1080. Αυτό είναι που δίνουμε εμείς. Ναι, καλά, το AI, το οποίο μικρή διαφορά. Με ένα bitrate περίπου στα 7 Mbps. Δηλαδή, άσχετα την ανάλυση, ναι, άσχετα την ανάλυση, πιο σημαντικό για να δεις την ποιότητα της εικόνας είναι το bitrate, πόσα Mbps, πόσα megabyte per second έχει. Το 7 δηλαδή είναι ένα βίντεο στο YouTube. Mm-hmm. Στο Netflix αυτή τη στιγμή παίζει 4K στα 35 Mbps. Οπότε έχεις HDR. Περίπου... HDR. Καλά, ναι, HDR, UHD. Mm-hmm. Άρα τα γυρίσετε εξ αρχής, κάνατε όλη αυτή τη δουλειά, ήταν για να πάει στο εξωτερικό. Στο λέω γιατί στο παρελθόν έχει τύχει σειρές που μπορούσαν να πάνε στο εξωτερικό που δεν πήγαν γιατί δεν γυριστήκαν με το σωστό εξοπλισμό. Στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν. Για το έτερο εγώ λες τώρα. Όχι, για το νησί. Το νησί. Όχι για το έτερο εγώ, για το νησί. Για το νησί. Το είπε. Το νησί ήταν ένα τέτοιο, είχε αυτό το πρόβλημα. Έκανε αυτό το λάθος λέγεται, αλλά το λέω εγώ, όχι εσύ. Δεν ήταν λάθος ακριβώς. Θα σου πω, δεν ήταν λάθος γιατί όταν γυριζόταν το νησί, οι κάμερες που είχαν, δηλαδή τραβούσαν με κάτι Sony EX3, θυμάμαι, γράφαν HD υπολογιστές, δεν μπορούσαν να μοντάρουν high definition. Δεν μπορούσε να κάνει εφέ σε high definition. Μιλάμε τώρα για το 2010. Εμείς αυτή τη στιγμή τραβήξαμε το πρωτογενές μας υλικό σε 4,5K, ας πούμε, full ανάλυση, και μοντάραμε flawless. Δεν σε ένοιαζε τίποτα. Οπότε. Όταν το Netflix, όταν το Mega μας ζητάει π.χ. HD, κάνουμε export HD. Όταν ζητάει το Netflix 4K, λες, OK, βγάλω το 4K. Το πρωτογενές υλικό είναι πολύ υψηλής ανάλυσης. Το νησί, από την άλλη, δεν μπορούσε να το έχει αυτό. Γράφαν σε κασέτες. Τι κάμερες? Arri Alexa. Arri Alexa LF, δύο κάμερες. Τραβούσαν το main unit, δηλαδή του Χριστόφορου είχε δύο κάμερες, δύο Alexa LF. Εγώ είχα μία Alexa Mini LF. Okay. Ας έριξαν. Όχι, δεν με έριξαν. Εγώ το, είναι μεγάλη η LF και δεν με βολεύει. Εγώ κάνω πιο πολύ κάμερα στο χέρι, οπότε ήθελα το πιο compact, μικρό. Έχει πλάνα με καθόλου με κινητό η σειρά? Όχι. Όχι. Έχουμε πλάνα με drone και με Super 8 film. Yeah. Κινητό δεν έχουμε. Όχι, γιατί υπάρχει μια συζήτηση για αυτό ότι... Λέω με κινητό, ας πούμε, σε δουλειές σου έχεις χρησιμοποιήσει και περνάνε έτσι χωρίς να το καταλάβει κανένας? Έχω χρησιμοποιήσει σε δουλειές μου κινητό όταν έπρεπε να φανεί ότι είναι κινητό. Το να κλέψω ότι δεν είναι κινητό, αν εξαιρέσω τώρα το καινούριο iPhone, το Cinematic Mode, που σε κάποιες φάσεις ψαρώνω, το βλέπω και λέω pop, κοίτα να δεις, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμα. Και δεν είναι θέμα ανάλυση, είναι θέμα φακών. Δεν είναι θέμα, δηλαδή, θέμα οφακός. Εκεί προδίδεσαι στο κινητό. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μία διαμάχη με τον Κώστα. Μου λέει, το μάκρο του iPhone είναι πολύ καλύτερο από το μάκρο της Sony. Δεν λέω ότι είναι καλύτερο, σε καμία περίπτωση. Όχι, απλά, καλά. Εντάξει, η ευκολία είναι τρελή. Καλά, προφανώς. Αλλά βλέπω και πολλοί YouTubers το λένε, ότι την βγάζουν καθαρή όταν αφήνουν την κάμερα δίπλα και χρησιμοποιούν το iPhone βασικά στο βίντεο και δεν παίρνει κανένα χαμπάρι, ας πούμε, γιατί οι διαφορές είναι ελάχιστες, ας πούμε. Είναι εξαιρετικό. Εγώ θα σου έλεγα, δηλαδή, ειδικά στο 14 το τελευταίο με το depth of field που βάζει, είναι τούμπανο. Είναι πάρα πολύ ωραίο για έναν YouTuber, για ένα vlog, για ένα έτσι κάτι να κάνεις, να κινηματογραφήσεις κάτι πολύ ωραία. Όταν πηγαίνουμε σε άλλη λογική, δεν. Δηλαδή εμάς το αρχείο που γράφει το RAW, που γράφει Arri, δηλαδή okay, μπορεί σαν εικόνα, αν τα βλέπεις στο τέλος να μοιάζαν, αλλά το δικό μας αρχείο είναι σχεδόν 1 GB το λεπτό. Η πληροφορία που έχει μέσα είναι το dynamic range. Δηλαδή, μπορεί να πάρουμε ένα ημερίσιο που είναι πίσω, όπως είναι άσπρο, εγώ καμένο, και να το φέρεις, να το κατεβάσεις, να το κάνεις νύχτα. Ή μία νύχτα να πάρεις και να τη σηκώσεις και να την κάνεις φως, μέρα. Αυτό πληρώνεις, αυτό είναι το προ.
Και οι φακουδάρες μπροστά, ας πούμε, που βάζεις το φακό και είναι η εικόνα ενός άλλου επίπεδου. Το iPhone το κάνει αυτό, αλλά το κάνει softwareικά. Μπορείς να μας πεις λίγο η φάση με το Netflix, πώς διαμορφώθηκε, τι έγινε, ποιος πλησίασε, φαντάζομαι ποιον, αν υπήρχαν κάποια specs ειδικά του Netflix για το... Μάλιστα. Το spec sheet είναι ο PDF 7 MB. Σελίδες που δεν τελειώνανε, ναι. Εμείς τελειώσαμε τη σειρά, την παραγωγή την έκανε Fox Production για το Mega, και η Fox γενικά έχει επαφές με το εξωτερικό. Στο Netflix συνήθως δεν μιλάς απευθείας, δεν υπάρχει ένα mail που στέλνεις και λες γεια σου Netflix, εγώ είμαι αυτός και έχω μια σειρά. Υπάρχουν στο εξωτερικό οι content brokers, δηλαδή είναι εταιρείες οι οποίες στην πραγματικότητα μαζεύουν content από διάφορες χώρες, από διάφορα τηλεπαιχνίδια, reality, σειρές, φτιάχνουν πακέτα και είναι αυτές οι οποίες επικοινωνούν με την πλατφόρμα, σαν sales agents. Πλατφόρμα δηλαδή μπορεί να είναι το Netflix, μπορεί να είναι το HBO, μπορεί να είναι το Prime, μπορεί να είναι το Apple TV. Οπότε μια πρώτη επαφή γίνεται με αυτούς, με τους sales agents. Δείχνεις το υλικό, σου λέει OK, ταιριάζει, θα κάνω μια επαφή με το Netflix ή κάπως έτσι καταλήγει να το παίρνει το Netflix. Στη δικιά μας περίπτωση, ενώ είχαμε κάνει επαφές με τους sales agent του εξωτερικού, ήθελε να κάνει ένα opening το Netflix στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο για να αρχίσει να παράγει πέραν της Τουρκίας, να κάνει και άλλο content. Έτυχε να έρθει και ο Τέντ Σαράντος εδώ και να κάνει κάτι ραντεβού. Οπότε κάπως έτσι ήρθαμε σε απευθείας επαφή με το Netflix, οι οποίοι το είδαν, είπαν «ΟΚ, μας αρέσει, θα είναι η σειρά που θα πάρουμε από εσάς». Δηλαδή, πολύ απλά στην πραγματικότητα το deal, ενώ είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει. Ήμασταν πολύ τυχεροί, έγινε σχετικά εύκολα. Άρα το deal έκλεισε πριν ξεκινήσει να προβάλλει τη σειρά στο Mega. Το deal είχε κλείσει το καλοκαίρι, ναι. Όταν ήρθε ο Τεντ Σαράντος, δηλαδή, μου λες. Ναι, εκεί. Δηλαδή και το αρχικό deal. Ο Σαράντος ήρθε τον Ιούνιο στην Ελλάδα, γι' αυτό το λέω. Εκεί ήταν που εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον και έγιναν οι πρώτες άμεσες επαφές. Ας πούμε ότι, OK, θα το θέλουμε. Μας αρέσει. Και μια τεράστια ερώτηση μετά είναι ότι σε ποιες χώρες το θέλεις, δηλαδή δεν... Ελλάδα, Κύπρο, όλο, Βαλκάνια, όλο τον κόσμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα μεταγλωτιστεί ο μαέστρος σε 18 γλώσσες. Α, μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που μεταγλώτιση, επειδή το κάνουν πολλοί, πόσο αλλάζει το ξέρεις, δηλαδή θα εμπλακείτε εσείς αυτό το κομμάτι της μεταγλώτισης? Όχι, αυτό το κάνει localized το Netflix παντού. Αυτό που μας επηρεάζει εμάς πάρα πολύ είναι στο κομμάτι της επεξεργασίας του ήχου. Δηλαδή εμείς πρέπει να παραδώσουμε στο Netflix τον ήχο σε μπάντες, οπότε να υπάρχει όλος ο περιβάλλοντας χώρος και όποια κίνηση κάνουν οι ηθοποιοί, είτε ακουμπάνε κάτι, είτε περνάει ένα αυτοκίνητο, είναι χωρίς τις ατάκες τους. Θα πρέπει δηλαδή ο λόγος των ηθοποιών να είναι σε ένα ξεχωριστό κανάλι, το οποίο πολύ εύκολα το Netflix το κάνει mute, το σβήνει και βάζει από πάνω τη γλώσσα της κάθε χώρας. Ένα απλό καράοκε. Ναι, καλά, απλό καράοκε δεν το λες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα τα γράφουμε ο Άρης, ας πούμε, τα γράφουμε και έχει και πρόζα. Δηλαδή μιλάει ο ηθοποιός, περπατάει. Ναι, δεν γράφεις ξεχωριστό κανάλι, ναι. Μετά εσύ πρέπει να πας και να κάνεις foley, δηλαδή να κάνεις τα βήματα του ηθοποιού. Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι δουλειά. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Σαν σκηνοθετική άποψη, είναι καλό να κάνεις μεταγλώτηση? Δηλαδή, δεν ξέρω, στην Ελλάδα δεν το έχουμε συνηθίσει να παρακολουθούμε μεταγλωτισμένο περιεχόμενο, αλλά εκτός από τα παιδικά. Αλλά ξέρεις, εγώ προσωπικά το θεωρώ, δηλαδή πολύ δύσκολα βλέπω μια ξένη σειρά και να ακούω μεταγλωτισμένο, δηλαδή να ακούω στα ελληνικά. Δεν ξέρω, με ενοχλεί αφάνταστα. Δεν ξέρω, εσύ σκηνοθετικά πώς το βλέπεις? Δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω στην Αμερική το πρόβλημα που έχουν με τους υπότιτλους. Είναι λίγο ψηλό κονσεπτάκι. Δηλαδή, υπάρχουν σινεμά που λέει We don't afraid of subtitles και παίζουν ταινίες ευρωπαϊκές, ας το πούμε. Ναι. Δεν ξέρω τι κόλλημα έχουμε στη Γερμανία και τα ακούνε όλα dubbed. Ναι. Είναι σε πάρα. Δηλαδή, μάλλον η εξαίρεση σε αυτό είμαστε εμείς. Το ότι γουστάρουμε και δεν έχουμε να ακούμε το original voice. Ο υπόλοιπος πλανήτης τον ταμπάρει. Ξέρεις γιατί. Ναι, όχι. Θα σου πω γιατί. Τώρα γελάω. Γιατί ήμουν σε μια εκδήλωση του Netflix προ-πανδημίας. Και λέγανε το εξής εξωφρενικό, ότι στην Πολωνία η μεταγλώτιση είναι διπλή. Δηλαδή παίζεται στα αγγλικά και από πάνω έχει στα πολωνικά, το οποίο είναι παράνοια. Ακούς δύο φορές
και μου λέγανε οι Πολωνοί συνάδελφοι έτσι το κάνουν στην Πολωνία. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν μια σειρά το The Rain, το οποίο δανέζικη, το οποίο η είδηση ήταν ότι το μεταγλωτισμό στα αγγλικά το κάνουν οι ίδιοι ηθοποιοί. Που παίζαν και στη δανέζικη εκδοχή, παίζαν κανονικά, οι ίδιοι ηθοποιοί μίλησαν και στα αγγλικά, επειδή ξέραν πάρα πολύ καλά αγγλικά. Και λέγανε ότι αυτό ήταν πολύ καλύτερο σκηνοθετικά, γιατί μπορούσαν οι ηθοποιοί να ταιριάξουν πάνω σε αυτό που έχουν παίξει ήδη, κάπως έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό σε ρωτάω το σκηνοθετικό. Δηλαδή. Κοίτα, το σκηνοθετικό για μένα είναι αν μου πούνε ότι θα τον ταμπάρουμε, δεν θα κοιμηθώ το βράδυ. Δηλαδή, αν είμαι και εγώ και σκέφτομαι σκηνές, θέλω να τις δω και λέω τώρα εντάξει, ποιος άνθρωπος. Δηλαδή, σπάσαμε το κεφάλι μας εκεί με τον ηθοποιό να το παίξει, να το λέει, να βγει το συνέστημα και τώρα θα πάει ένας και θα μιλήσει από πάνω. Το αποφεύγω στο μυαλό μου, είναι δηλαδή αρνητική σκέψη. Δεν το θέλω το νταμπάρισμα. Σίγουρα είναι καλύτερο αν θα το έκαναν οι ίδιοι ηθοποιοί, δηλαδή μιλάμε, είναι το βέλτιστο. Αλλά γενικά το Netflix, οι κουβέντες που κάναμε είναι, πιστεύουν πάρα πολύ σε μια λογική τώρα που λέγεται local for global. Δηλαδή, ναι, local... αυτό ισχύει. Εδώ και χρόνια έχουν αυτή τη λογική, ναι. Με global appealing, δηλαδή διεθνής δραματουργία με ωραίο local κουλτούρα, ας το πούμε έτσι. Και τους συζητήσαμε για τα αγγλικά και αυτά και είπε «Δεν μας νοιάζει, στη γλώσσα σας έχουμε εξαιρετικό dubbing και χρησιμοποιούν και μια τεχνική τώρα καινούρια, δηλαδή στο Λουπέν, ας πούμε, που ήταν γαλλικό και ότι οι περισσότερους που αναδείξονται στα αγγλικά χωρίς να... Ξεκίνησα να βλέπω το πρώτο επεισόδιο και στη μέση κατάλαβα ότι βλέπω dubbed. Ναι. Είναι ότι έχουν και ένα AI tool το οποίο κάνει learning το στόμα του ηθοποιού και μετά είναι ψηλοαυτόματο, δηλαδή βάζουν και κάνει ένα μικρό ρεντεράκι. Και δουλεύει τόσο καλά αυτό. Ναι, πλέον ναι. Δηλαδή, άμα του περάσει όλη τη σειρά και του κάνει train το πρόσωπό του, όλους τους φθόγκους και αυτά πώς μιλάει, μετά είναι πολύ εύκολο να το αλλάζει ανά πάσα στιγμή. Συγγνώμη, έχει δει κινέζικη ταινία Τσάκι Τσάν στα αγγλικά, πεθάνει στο γέλιο. Παλιές. Τα παλιά τα χρόνια. Τώρα δεν θα είναι έτσι. Όχι, απλώς σε ρωτάω για τη μεταγλώτηση, γιατί ξέρεις, είναι πραγματικά ένα θέμα. Δηλαδή, τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω δηλαδή πόσο ταιριά. Και εκεί αρχίζει και παίζει και με τους τοπίους. Δηλαδή, ποιος θα παίξει την κλέλια που λες, τη φωνή της κλέλιας. Δηλαδή, αρχίζει και ψάχνει διάφορα. Εν τω μεταξύ, είδαμε και το άλλο, ας πούμε, που στο εξωτερικό, το Rings of Power, ας πούμε, η Amazon, το έκανε μετακλώτηση στα ελληνικά. Για ποιο λόγο είπαμε εμείς, ας πούμε. Γίνει και το αντίστροφο, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Εγώ δηλαδή όταν είδα στο Amazon Prime ότι το Rings of Power είναι στα ελληνικά και το έβαλα, το μόνο που μπήκε στο μυαλό είναι ότι πραγματικά το έχουν στο νου τους ένα target group για παιδάκια. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Να σε ρωτήσω πάντως, τώρα στο Netflix έχει ανέβει σειρά, δεν θυμάμαι γι' αυτό. Έχει ανέβει στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Όταν θα ανέβει σε κάποια άλλη γλώσσα, αγγλικά, γαλλικά, θα το παρακολουθήσεις. Έτσι από περιέργεια. Αν μπει αυτή τη στιγμή, όταν ανέβηκε το τρέιλερ προχθές στο Netflix, αν μπει στο τρέιλερ, μπορείς να ακούσεις διαφορετικές γλώσσες. Το έχουν κάνει σε 7-8 γλώσσες. Δηλαδή, αν γελάμε, εμείς δεν είναι. Ανταλλάσσουμε βίντεο τώρα να μιλάει ο άλλος τουρκικά. Να είναι ο Αλμπάνι, να είναι ο Γιουλεμπούλο τη δύση μα. Εμένα μου φαίνεται εξωγήινο. Δεν θα το έκανα ποτέ, δεν θα άκουγα ποτέ ενταμπαρισμένο κάτι. Οπότε δεν μπορώ να το καταλάβω. Οπότε να σε ρωτήσω κάτι. Είπες για το PDF με τα specs του Netflix που είναι τεράστιο. Εσείς δηλαδή όταν την είχατε γυρίσει τη σειρά και διαβάζετε τα specs, ήσασταν σε όλα ok? Χρειαζόταν μετά κάποιο άλλο post-production, ας πούμε, για να ακολουθήσετε τα specs? Δηλαδή οι σειρές που γυρίζονται τώρα είναι σε αυτά τα πρότυπα? Ναι, οι σειρές που γυρίζονται τώρα, το πρωτογενές του υλικό είναι σε αυτά τα πρότυπα. Δηλαδή το ρο που τραβάει η κάμερα μπορεί να τα καλύψει όλα. Από τη στιγμή που το τραβάς στην κάμερα, πώς θα το δουλέψεις, συνήθως ρίχνεις την ανάλυση, κάνεις πρόξεις για να μπορείς να το δουλέψεις. Αλλά ανά πάσα στιγμή στη διαδικασία, αν το έχεις στήσει σωστά, μπορείς να γυρίσεις πίσω και να αντλήσεις μεγαλύτερης ανάλυσης υλικό. Το πρόβλημα με τα specs του Netflix ήταν ότι είπες πριν, ας πούμε, ότι παίζει 50i. Εμείς κάθε επεισόδιο έπρεπε σχεδόν να το βγάλουμε σε 9 με 10 διαφορετικές βερσιών. Δηλαδή στην Αμερική παίζουν 23,97. Παίζουν 23,997 καρέ το δευτερόλεπτο. Και επίσης εκεί έχουν και το 29,97, που στο Progressive είναι 29,97 και αν το πας στο I είναι 59,96, κάτι άλλο. Στο οποίο μετά είναι στα 25 καρέ που παίζει στην Ευρώπη είναι στα 50i, 25p. Όλα αυτά έπρεπε να ξανακάνουμε mastering συνέχεια. Για να βγούνε. Το οποίο δεν είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή από τα 25 καρέ στα 23,97 δεν είναι ένα κουμπάκι.
αλλάζει ο χρόνος. Μικραίνει το επεισόδιο, μεγαλώνει, αλλάζει ο ήχος. Ξαναπιτσάρεις τον ήχο, τον μεγαλώνεις, τον μικραίνεις. Δεν ήταν τόσο το πρόβλημα αν εμείς ήμασταν προετοιμασμένοι. Τι, σε τι μοντάρατε? Αυτό ήθελα να το σχεδόν. Οπ, τι έγινε. Σε τι μοντάραμε, Avid. Avid Media Composer. Α, οκ. Όχι Blackmagic, Da Vinci ή Premiere ή τέτοια. Da Vinci, στο Da Vinci έγινε το Color Grade από τη Metapost. Το Premiere δεν είναι για τόσο μεγάλες δουλειές, θεωρούμε. Ούτε το Final Cut, φαντάζομαι. Το Final Cut από το X, Final Cut X και μετά, είναι ένα Enhanced iMovie. Δεν είναι Pro εργαλείο. Φοντρό δεν είναι, παιδιά. Είμαι φαν. Apple. Έχω τα πάντα όλα. Δεν έχω θέμα, αλλά δεν είναι Pro Tool. Δεν είναι εργαλείο. Εννοείς τότε που έβγαλε το σύγχρονο Final Cut, το Final Cut και έκοψε όλα τα features του παλιού για τους επαγγελματίες. Το παλιό ήταν σαν τον Avid, ενώ σαν το Premiere, μια τέτοια λογική. Στο Final Cut X που πήγε να κάνει κάτι καινούργιο, το οποίο είναι με τα κουνάς περίεργα, είναι έξυπνο. User friendly και έφαγε όλο το κράξιμο από τους επαγγελματίες. Και το DaVinci? Το DaVinci είναι πάρα πολύ καλό πρόγραμμα για να κάνεις color, για να κάνεις μια μικρή δουλειά, ένα μικρό βίντεο, πεντάλεπτο. Okay. Ο όγκος το να έχεις 9 επεισόδια με περίπου 30 ώρες υλικό το κάθε επεισόδιο και να μπορεί όλο αυτό το πράγμα να είναι κάπως στημένο και ανά πάσα στιγμή όλα παίζουν real time και όλα τρέχουν, θέλει από πίσω μια υποδομή που δυστυχώς αυτή τη στιγμή το προσπαθεί το Premiere και είναι σε πολύ καλό δρόμο η Adobe, αλλά μόνο ο Avid μπορεί να το υποστηρίξει χωρίς προβλήματα όλο αυτό το workflow. Πόσο καιρό πήρε τα γυρίσματα, πόσο καιρό πήρανε? Ξεκινήσαμε τον Ιούλιο του 2021, 17-18 Ιουλίου. Κάναμε καμιά 20 μέρες γύρισμα εδώ στην Αθήνα. Σταματήσαμε για διακοπές. Και από το Σεπτέμβριο μέχρι τέλη Οκτώβρη, λίγο αρχές Νοέμβρη, ήμασταν στους Παξούς. Και μετά τελειώσαμε το Φλεβάρι, αρχής Φλεβάρι. Άρα από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι το Φλεβάρι του 2022. Και η Season 2 θα γυριστεί φαντάζομαι αυτό το καλοκαίρι? Ναι, δεν μπορώ να πω, εννοώ, με σιγουριά. Πρώτα θα παιχτεί πάλι στο Μέγκα, φαντάζομαι. Πρώτα θα παιχτεί στο Μέγκα και μετά Netflix, όπως έγινε τώρα. Ούτε αυτό μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Okay. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς θα είναι η πορεία του Μαέστρο στο Netflix Worldwide, το οποίο θα αρχίζει να ανοίγει από τα μέσα Γενάρη. Και το cut πόσο καιρό πήρε το post-production για κάθε επεισόδιο? Δηλαδή, average ένα επεισόδιο πόσο καιρό σας έπαιρνε? Μετά από 30 ώρες υλικό. Κάνα μήνα. Για να φέρετε 50 λεπτά. Μήνα το επεισόδιο, Είναι αλήθεια, αν μπορείς να επιβεβαιώσεις την φήμη ότι ο Μαλάς θα παίζει στη season 2 δίπλα στην Κλέλια. Και θα κάνει, θα κάνει τον αδερφό του Αντώνη. Πού τα έχετε μάθει αυτά τα spoilers, πώς έχουν διαρρεύσει? Τα κρατάμε επτασφράγιστα. Επτασφράγιστα. Και όμως διαρρέουνε. Έτσι, διαρρεύει. Εδώ τέτοιο, για καταλάβεις πόσο μας παρακολουθούν την ώρα που κάνουμε εγγραφή, μου ήρθε μήνυμα στο email από το Netflix. Μόλις προσθέσαμε ένα TV show που μάλλον θα σ' αρέσει. Το Μαέστρο. Δηλαδή, λέω εντάξει, ρε φίλε, τώρα βρήκες από το στήλι. Πάντως έχει πλάκα, γιατί ξέρεις, ανοίγεις το Netflix, βλέπεις το home screen που σου διαφημίζει τις σειρές και τις ταινίες και εκεί πέρα ακούς ξαφνικά ελληνικά. Ναι. Δεν το έχει συνηθίσει. Είναι σοκ λίγο. Αυτό είναι τρομερό. Αυτό είναι το εγώ μέσα με αυτό που θέλω. Και να ρίξει το δικό στο Netflix που έχει παιδικά και ακούς τα παιδικά. Ή το δικό σου που έχει ινδικά και κορεάτικα. Ινδικά και κορεάτικα. Όχι ελληνικά. Λοιπόν, Άκη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, εγώ ευχαριστώ. Καλό κουράγιο με το season 2. Δεν έλειξες με την ερώτηση που ξεκίνησες που είπες θα σας πω στο τέλος. Τι έγινε? Αν σ' άρεσε εδώ. Μαζί μα. Θα τα πούμε στο season 2 τότε. Ωραία, έγινε. Θα έρθουμε στους Παξούς. Φιλιά στον Χριστόφορο. Και πες του ότι ο Κώστας τον αγαπάει. Θα στείλω τη φανέλα, παιδιά. Θέλει στείλεις τη φανέλα, μπράβο. Αν μπορείς, θέλει να του κανονίσει ένα κάμεο στη δεύτερη σεζόν, να περπατάει πίσω από τον Χριστόφορο και να τον κοιτάει. Ναι. το κάμεο είναι εύκολο. Δηλαδή, κρίνοντας λίγο από το φυσικ, θα είναι πολύ εύκολο. Και να του λέει, πού είσαι, αδερφέ μου, χαμένε. Εντάξει, μην το χρειάστα. Εντάξει, είπαμε. Ένα κάμεο. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Φιλάκια. Περαστικά.
Ωραία μας τα μπουγάκης, τέλεια. Μάθαμε πολλά πράγματα που δεν ξέραμε, που δεν ξέρανε, ναι, εγώ τα ήξερα. Βεβαίως. Τι ήξερες, μωρέ. Ο Κώστας... την ανάλυση τεχνική. Εγώ ήξερα ότι έχει κλείσει από τον Ιούνιο. Ο Κώστας είναι άλλωστε... Ότι έχει κλείσει από το μου το TED. Έτσι. Κώστας... Τι σου πω, TED, αφού ούτε καν στην εκδήλωση του που ήταν ο TED δεν εμφανίστηκε, εγώ να σου πω. Γιατί δεν ήθελα να πάω. Γιατί δεν σε κάλεσαν καν. Στο Ηρώδιο εννοείς. Σιγά μην πήγαινε στο Ηρώδιο. Ο Κώστας είχε πριβέ τέτοιο σπίτι του. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι... Πού είναι ο TED. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Από τη Μεσσηνία. Ναι. Α, έτσι. Νομίζεις, Μου θυμίζει. Μου θυμίζει... Άστο, Κωστάκι, άστο. Άστο, Κωστάκι. Πήγαινε, διάβασε λίγο από πού είναι. Πού είναι από τη φημισμένη Ναύπακτο. Ούτε, ούτε. Άντε πήγαινε, διάβασε και μετά μα λες για τον TED. Και μου θυμίζει. Όλο αυτό το, όχι, όλο αυτό το κομμάτι. Και ποιον έχει γνωρίσει από Ελλάδα, ποιο του έχει βάλει τα. Τα δύο παπούτσια. Πού ασχολείται, ποιο φίλο του. Το Χριστόφορο. Ποιο. Α, βλέπει. Α, ο πρόεδρος της Fox. Και ποια άλλη. Της Paramount. Της Paramount, ναι. Ο Γιαννόπουλος. Και ποια άλλη. Και ποια άλλη. Η Αριάννα. Όχι, η Αριάννα. Επειδή λέγαμε Super Pam. Δεν ξέρω, ρε. Η Τζένιφερ Άνιστον είναι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, πάμε λοιπόν. Τι έχουμε. Από πού να ξεκινήσουμε. Vodafone. Vodafone λοιπόν είχε μια ενημερωτική συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Τη μάθαμε. Τη μάθαμε την ενημερωτική συνάντηση. Ναι, ότι από μέσα στο πρώτο τρίμηνο πάνω από 200 Mbps ταχύτητες. Ναι, το launch θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο, 29 Ιανουαρίου είναι οι πληροφορίες μας, που θα έχουμε ταχύτητες νομίζω μέχρι τα 300 και τα 500 Mbps και μετά μέχρι το Μάρτιο, ή στο Μάρτιο, έχετε και το 1 Gbps. Μετά αναφέρθηκαν κάποια άλλα. 5G SA standalone που είχε ενδιαφέρον μέσα στο 23, αλλά μάλλον προς το δεύτερο μισό. Ότι φτιάχνεται μια ξεχωριστή εταιρεία που θα αναλάβει τις οπτικές σύνεσεις Vodafone. Αυτό έχει γίνει νομίζω πλέον μόδα γιατί τους δίνει πολύ flexibility. Γιατί... Παίρνει τη δυνατότητα χρηματοδότηση από τα μία ανάκαμψη. Αυτό έκανε η Nova Win και αυτό θα κάνει και η Vodafone πιθανότατα. Τώρα, αν μετά θα την πουλήσουν ή όχι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Σωστά. 5G πάνε 90% κάλυψη μέσα στην επόμενη τριετία, είναι τώρα στο 50%. Οπτικές είναι συνεχίζουν το μοντέλο. Ρωτήσαμε αν έχουν με τη ΔΕΗ, αν υπάρχει κάποια αλλαγή, είπαν όχι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, μένουν σε αυτό να το φτιάξουν πρώτα και τέτοια. Έμαθα όμως από τη ΔΕΗ ότι μιλάνε και με Nova. Καλό είναι αυτό να μιλάνε. Εντάξει, αλλά μέχρι εκεί. Μάλιστα. Και επίσης ότι θα έχει πρόβλημα, η ζήτηση είναι λίγο ότι θα έχει θέμα με τις οπτικές σύνεσεις το 2023, γιατί δύσκολα θα αφήνουν να απλώσει κάποιος ΣΥΝ, λόγω δημοτικών εκλογών και φασαρίας. Πάντως, πάλι αναφέρθηκε το γεγονός ότι όλοι θα σκάβουν για να περάσουν το δικό τους δίκτυο και δεν γίνεται μια συνεργασία για να κερδιθεί και χρόνος και φυσικά κόστος. Εντάξει, στο θέμα του κόστους υπήρξαν 4-5 ίδιες ερωτήσεις τι γίνεται με τις αυξήσεις και ήταν ξεκάθαρο νομίζω ότι θα ήθελαν να κάνουν αυξήσεις στα τιμολόγια. Καλά, βγήκε μετά και όλες ότι και οι τρεις υποτίθεται ότι και οι τρεις παρόχοι θέλαν να κάνουν αύξηση τιμολογίων ή τουλάχιστον να προσαρμογή με βάση τον πληθωρισμό και φάγανε άκυρο και από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και από το Υπουργείο. Εντάξει, λογικό και αναμενόμενο θα έλεγα. Τι άλλο είπε. Μετά τις εκλογές. Μετά τότε, θα πέσουν, τότε θα δούμε. Ρε. Μετά ποιες εκλογές, τις δημοτικές. Όχι, ποιες τώρα τις δημοτικές. Θα γίνουν εκλογές άλλες. Πάντως, πέρασε για τις τιμές που λέμε, πέρασε αυτό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών που χαλαρώνει λίγο τη ρύθμιση στα πακέτα των οπτικών ινών. Οπότε δεν θα χρειάζεται ούτε να εγκρίνουν τα πακέτα αλλιανικής. Αυτό του, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Το οποίο υπάρχει γκρίνια πολύ από Vodafone και Nova πάνω σε αυτό το θέμα. Υπήρξε και μια σύγκρουση χτες στο Digital Economy Forum πάνω σε αυτό το θέμα. Εντάξει, πέρασε τώρα, θα δείξει. Ότι έχει δηλώσει. Πρόσεξε. Από τη μία λένε ότι πρέπει να πάμε σε αύξηση τιμών γιατί δεν βγαίνει παιδιά με το κόστος, έχουμε αυξήσεις κτλ. Απ' την άλλη πάνε για επιθετική εμπορική πολιτική. Δηλαδή, Κοσμοτέ το έχει πει, το έχει δηλώσει. Με αυτήν τώρα την εξέλιξη είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να παίξει πολύ πιο επιθετικά τιμολογιακά. Ναι, εδώ βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι να βγει το Gigabit Voucher, το επόμενο Voucher, το οποίο αυτή τη στιγμή μου λένε οι πληροφορίες μου είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και περιμένουμε την έγκριση από εκεί. Δηλαδή, μην το περιμένουμε. Ίσως να περάσει και το πρώτο τρίμηνο για να βγει. Αποκλείεται.
Εγώ μπορώ να σου πω και Ιανουάριο θα το περίμενα. Τόσο γρήγορα. Σου είπα, πρόσεξε, σου είπα, πρέπει να πάρει πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, μίλησα με τη Verstager και μου πέρασε. Αν νόμιζα ότι μίλησε με την Καϊλή. Σίγουρα μίλησε με την Καϊλή. Με την Καϊλή μίλαγε. Μίλαγα. Δεν μιλάει πια. Πάμε επόμενο. Μάλλον. Κάτσε, να κλείσουμε λίγο τηλεπικοινωνίες. Ωραία. Η Nova, Nova Win και επίσημα ένα. Με προσφορές βγήκανε και τα λοιπά. Θέλουμε να δούμε. Τι προσφορές. Προσφορές θα έχουν αλλήλει. Θες να μάθεις πότε θα βγουν τα fiber πακέτα της. Για πες. 11 Ιανουαρίου. 11 Ιανουαρίου είναι η επίσημη παρουσίαση όλης αυτής. Από τότε θα βγουν. Όλα. Ναι. Και νέο site. Θα μας πούνε και για EuroLeague τότε ή θα το ανακοινώσει πιο πριν. Νομίζω πιο πριν. Γιατί η πληροφορία είναι ότι η Ευρωλίγκα ανανεώθηκε. Είναι κοντά λένε πάντως. Αυτό εγώ λένε. Εγώ άκουσα ότι έκλεισε πάλι στην Nova. Ναι, αυτό. Το οποίο ήταν ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τι άλλο έκλεισε. Το deal της Viva. Ναι. 800 Χαμός. Εκατομμύρια. Για το 48,5%? 820 μόνο. Εκατομμύρια συν 50 εκατομμύρια που είναι τα stock options. Ναι. Πολύ. Άρα έχουμε μια αποτίμηση χοντρικά γύρω κοντά στα 2. Ναι, εκεί είναι η συζήτηση γιατί από εδώ και πέρα θα γίνει. Νομίζω ότι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα είναι για super pumped. Θα δούμε. Αυτό παιδιά ετοιμαστείτε. Πάντως, total respect στη Viva και στο τι έχουν καταφέρει οι ιδρυτές της. Εντάξει, είναι τεράστια. Δηλαδή το success story της Viva είναι φοβερό δηλαδή. Απορία πάντως πάνω σε αυτό. Θα πουληθεί η Viva Tickets. Το έχω απορία αυτό. Εγώ καθόλου. Γιατί? Το λέω. Α. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Έλα να πάρουμε ένα. Παίζει. Ναι, τι. Παίζει. Προσφορά είδες με Γερμανία. Ναι, είναι τρελή. 60.000 χρήστες. Εντάξει, ξεκινάς τώρα με την ανακοίνωση για το πώς πηγαίνει η Paisy. Ναι, η ανακοίνωση είναι, όχι, η ανακοίνωση ήταν 25% επιστροφή για αγορές στο Γερμανό, που είναι τρελή επιστροφή. Για πάνω αγορές πάνω από 100 ευρώ και μέχρι όριο 300, δηλαδή άμα πάρεις κάτι μέχρι 800 με 1000 ευρώ, σωστά το λέω, το 25% μπαίνει κανονικά πίσω στο λογαριασμό σου την Paisy σε ευρώ κανονικότατα, τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις όπου γουστάρεις μετά, δηλαδή δεν είναι με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και όλα αυτά. Και λένε επίσης, είπαν στην ίδια ανακοίνωση, 60.000 χρήστες, mm-hmm. ότι είναι εγγεγραμμένοι χρήστες. Που είναι καλό νούμερο. Πώς το χρησιμοποιούν, δεν μας είναι περίεργο. Πώς το είναι ενεργοί χρήστες. Αυτό είναι το θέμα. Πώς το χρησιμοποιούν. Και τώρα βέβαια είμαι σίγουρος ότι το 60.000 μπορεί να γίνει και 120.000 μέσα σε ένα μήνα με αυτή την προσφορά. Αλλά είναι ένα μακροπρόθεσμο στοίχημα όλα αυτά τα project για το πόσο μετά μπορεί ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί. Κατάλαβες. Τι άλλο είχαμε ωραίο. Α, πλαίσιο. Το έδεσε αυτό πλαίσιο και Κοτσόβολο. Όχι. Πλαίσιο όχι. Παράδοση αργά υπηρεσία για παραδόσεις μετά τις 5 μέχρι τις 10 το βράδυ. Α, μου άρεσε αυτό το σλόγγαν, μου άρεσε εκεί. Τι. Θα σε βρούμε όπου και να πας. Ναι, κάτι τέτοιο, ναι. Και ο Κοτσόβολος ανακοίνωσε συνεργασία με τη Volt. Με την? Volt. Volt, όχι Volt. Volt ή Volt. 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 Εγώ δεν ξέρω, παιδιά. Δεν Volt το. Disney. 60 λεπτά Volt. Παράδοση. 60 λεπτά. Ναι. Wow. Δηλαδή αρχίζουμε και βλέπουμε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Σε ποια περιοχή? Δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, εσύ θέλεις να μιλήσουμε για Apple όμως. Ναι. Ας μιλήσουμε. Τι να πούμε για Apple? Ότι έχει βγει η πληροφορία από τον πλέον κατάλληλο, τον Gurman του Bloomberg, ναι. ότι δουλεύει πάνω στο να ανοίξει το App Store, το iOS μάλλον, και σε τρίτους, δηλαδή να μπορούν να μπουν και άλλα καταστήματα πλέον του App Store για να κατεβάσεις τις εφαρμογές σου. Δηλαδή και να τις κάνεις side-loading. Σαν marketplace ένα πράγμα. Σαν Android βασικά. Ναι. Άρα θα συμμορφωθεί με αυτό που τη ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Δεν το κάνει από την καλή της την καρδιά και θα το κάνει μάλιστα, λένε οι ίδιες πληροφορίες, μόνο όπου χρειάζεται να το κάνει. Δηλαδή Ευρώπη. Στην Αμερική όχι. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ακόμα. Γιατί και εκεί θα έρθει αργά ή γρήγορα. Αυτό έχει πάρα πολλά. Είναι φοβερή εξέλιξη. Εντάξει, την περίμενα πώς και πώς προσωπικά. Βέβαια, επειδή ξέρω πολύ καλά την Apple και πώς θα ψάξει να δει το κάθε παραθυράκι, βέβαια ξέρουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση πώς τα κόβει αυτά τα παραθυράκια σε αυτές τις περιπτώσεις. Για πες. Ναι, για τις άλλες όχι. Περιμένουμε να δούμε. Όλο αυτό θα γίνει από το iOS 17 και βλέπουμε. Έχουμε ακόμα δηλαδή. Έχουμε ακόμα, αλλά φαντάσου τώρα, βέβαια να δούμε και κατά πόσο θα
υπάρξει παράκαμψη του payment συστήματος της Apple, που αυτή τη στιγμή γίνεται μόνο μέσω web και όπως το έχει κάνει, ας πούμε, το Spotify, το Netflix και όλα αυτά, με web σελίδες και τέτοια, με 500 μηνύματα. Αλλά όπως και να έχει τώρα, άμα κατεβάζεις μια εφαρμογή, ας πούμε, από άλλο App Store, ίσως να μην σε χρεώνει αυτό το 30%. Όχι, ίσως, σίγουρα δεν θα σε χρεώνει. Αλλά θα δείξει. Θα δούμε. Θα βρουν τρόπο πάντως, γιατί θα είναι σημαντική η μείωση. Ναι, αλλά είδες ότι, γιατί αντίστοιχα, ας πούμε, πριν, πέρσι μάλλον, στην Κορέα δεν ήταν που έπρεπε πάλι να συμμορφωθεί με κάποια dating apps, όπου πάλι έκανε μια εξαίρεση μόνο για τη χώρα εκείνη με βάση την νομοθεσία που ίσχυε εκεί. Είναι geofence. Δεν ξέρω. Σαν αυτό που είδε στο Super Pub. Σε έχει χαρακτηρίσει πολύ το Super Pub 4 αυτή η σειρά, βλέπω. Αλλά όπως και να έχει, είναι μια φοβερή εξέλιξη και βέβαια θα ξεχάσουμε όλες αυτές τις μπούρδες που μας έλεγε η Apple όλο αυτόν τον καιρό. Τύπου θα γίνει πολύ πιο τρύπιο. Μάλλον θα γίνει τρύπιο, θα μπαίνουν όλοι. Δεν θα είναι καθόλου ασφαλές το iPhone άμα αφήσουμε τρίτους να φτιάξουν τα δικά τους App Stores. Αλλά σας ξαναλέω, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί μπορεί η Apple, και νομίζω θα το κάνει, θα βάλει κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Κατάλαβες. Με την Oppo. Η Oppo ανακοίνωσε συνεργασία με την OnePlus και έμαθα ότι η OnePlus επανέρχεται στην Ελλάδα μέσω της Oppo. Αυτό. Θα ανακοινώσει, πώς το λένε... Το ένα foldable θα έρθει. Το ένα θα έρθει σίγουρα, είναι το Flip, πολύ όμορφο. Δεν ξέρω αν το είδες κι εσύ. Το είδα, ναι, ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Η ανακοίνωσή του νομίζω θα γίνει προς την Βαρκελόνη, δηλαδή δεν βγαίνει ακόμα. Τι άλλο, το OnePlus το 11 θα είναι από τα πρώτα που θα κυκλοφορήσουν και στην Ελλάδα, δηλαδή το OnePlus 11 ανακοινώνεται 7 Φεβρουαρίου. Ναι. Ναι, και θα βγει κανονικά επίσημα στην Ελλάδα. Υπενθυμίζω ότι η OnePlus είχε παρουσία στην Ελλάδα τα περασμένα χρόνια. Μέσω διανομέα. Μέσω διανομέα, μετά είχε πιο παλιά. Είχε μέσω της CCM, αλλά μας τέλειωσε τη CCM. Ναι. Αυτά. Έχουμε τίποτα άλλο. Θες να μιλήσουμε για startups. Την έρευνα βγήκε και έρευνα για τις startups. Για πες. Στην Ελλάδα. Όχι, στην Ταγκανίκα. Και έλεγε ότι οι συνολικές χρηματοδοτήσεις των ελληνικών startups το 2022 μειώθηκαν. Α, εντάξει. Μειώθηκαν, αλλά πρόσεξε, έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα. Πήγαν στα 310 εκατομμύρια 540 που ήταν το 2021. Λέει η έρευνα του Foundation σε συνεργασία με το e-digital. Όμως αυτό είναι χωρίς το δανεισμό. Και το λέω για να προλάβω κάποιους που θα πούνε «Μα η Flex Car και η Spota Wheel βγάλανε κάτι τρελά». Ναι, mm-hmm. Αλλά είχαν πολύ δάνειο μέσα. Mm-hmm. Δάνειο. Οπότε δεν βγαίναν πραγματικά τα νούμερα. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό. Και επίσης ότι βγάζει επίσης μια πρώτη φορά, και αυτό θέλω να κλείσουμε, γιατί είχαμε πρώτη χρονιά τόσο πολλές πωλήσεις, 18 exits. Ένα ενδιαφέρον είναι ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές startups με βάση την αποτίμησή τους. Τώρα, ξεκινάμε τη Viva, αποτίμηση μεταξύ 1,7 και 2,1 δις ευρώ. Τώρα, εγώ έχω την άποψη προσωπική ότι η Viva, όπως και η δεύτερη της λίστας, δεν είναι startup. Δηλαδή, το Scrooge δεν θεωρώ ότι είναι startup εταιρείας μετά από 8, γιατί είναι στα 8 χρόνια, παιδιά. Άσε μας, Δημήτρη. Το Scrooge είναι startup. Όχι, επειδή πέρασε τα 8 χρόνια. Το Scrooge είναι startup. Όχι, δεν ήταν startup. Πότε έγραψε την πρώτη φορά για το Scrooge, θύμισε μου. Επειδή μου, okay. Πότε, δηλαδή, έχουν περάσει 20 χρόνια. Ναι, έχουν περάσει. 20. Ναι. Δηλαδή, μετά από 20 χρόνια είναι startup. Okay, η Viva είναι το ίδιο. Η Viva είναι πιο παλιά από το Scrooge. Γιατί... Είναι από το 2000. Εγώ λέω γιατί να μην μπαίνει στη λίστα. Επειδή έχουν περάσει το χρονικό. Ωραία, γιατί δεν βάζουμε μέσα την Publisher, λοιπόν. Που ξεκίνησε επίση το 2000. 1,8 δις αποτίμηση. Ξέρω, μπορούμε να τη βάλουμε, θα το πω κι εγώ. Εντάξει. Και επίσης, startups είναι, δεν είναι μόνο τεχνολογία, παρεπιπτόντως, αλλά μην την κάνω αυτή την κουβέντα. Εντάξει, για πες. Λοιπόν, δεύτερο σε αυτή τη λίστα, το Scrooge, αποτίμηση 800 εκατομμύρια με 1,2 δις. Τρίτη, Blue Ground, 700 με 900 εκατομμύρια. Και μετά έχουμε μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, στην τέταρτη θέση είναι Flexcar με 200-300 εκατομμύρια. Και μετά Persando, Elas Direct και Workable μεταξύ 100 και 201 εκατομμύριων ευρώ. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν. Και εις ανώτερα. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο. Δεν ξέρω. Θέλετε, έχουμε κάποια καμιά ταινία να δούμε τώρα τίποτα. Μόνο Μαέστρο. Μόνο Μαέστρο. Κοίτα, θέλουμε να μας πείτε αν έχετε δει το Avatar. Εγώ θα πάω να το δω, αλλά όχι ακόμα. Αλλά θέλω όσοι το είδατε να μας πείτε. Πάει πάρα πολύ καλά στο box office. Ναι. Mm-hmm. Δεν πάει όπως πήγε το Black Adam.
Όχι. Το είδε στο Black Adam. Το είδα, ναι. Και είναι τόσο χαλιά. Όσο... Ναι, τόσο χαλιά, όχι. Είναι επίπεδου Eternals. Όχι, καλύτερα. Είναι επίπεδου Thor, Love and Thunder. Όχι, αλλά νομίζω πνίγει και μέσα στο ίδιο το hype που έστησε ο The Rock. Ναι, ισχύει. Ήταν αρκετά κακό. Ναι. Και γενικότερα, αν είδε, έρχονται τα πάνω κάτω στο DC Universe με τον Gunn να τα. Να... Να βγαίνει ανακοίνωση μια εβδομάδα πριν από ότι επιστρέφει ο Χένρι Κάβιλ στο... Α, ναι, και μετά το κόψανε. Και μετά το κόψανε. Δηλαδή, και μετά κόπηκε και το Wonder Woman 3. Τους λέει ευχαριστήριο γιατί, μήνυμα. Γιατί, το 2 δεν βλέπονταν. Γιατί βλέπονταν το 1, τέλος πάντων. Το 1, όχι ρε, ωραίο ήταν το 1. Okay. Γι' αυτό άλλαξε και το HBO Max που δεν είπαμε. Α, πες και το HBO Max την πληροφορία που μάθαμε από τη Vodafone. Την πληροφορία μάθαμε, δεν ήταν. Α, ναι. Λοιπόν, όποιος θυμάται, λέγαμε το. Από πέρσι το λέγαμε, τέτοια περίοδο πάλι ήταν που είχε αρχίσει να βγαίνει. Το HBO Max θα έρθει στην Ελλάδα επίσημη μαζί με την Disney. Ανακοίνωση του HBO Max είναι αυτή. Ότι ερχόμαστε Ελλάδα. Ερχόμαστε και Ελλάδα. Ναι, και χθες εργασίας, ναι. Αλλά και ότι θα καθούμε σε τότε σε αυτές τις χώρες, μεταξύ των οποίων ήταν και Ελλάδα. Ωραία. Και γίνεται λοιπόν το εξής κουλό. Μας λένε, και μάλιστα ήταν να συνεργαστεί με τη Vodafone με μοντέλο αντίστοιχο του Disney Plus. Mm-hmm. Παρεμπιπτόντως, μόνο από τη Vodafone το Disney Plus 70.000 συνδέσεις. Ναι. Παρακαλώ. Ωραία. Η Vodafone TV 120.000. 140. Εντάξει. Πάνε κοντά στο όριο των 200. Λοιπόν, άρα αυτό. HBO Max. Μας λέει λοιπόν, η Vodafone, παιδιά, εμείς λέει, επεκτείναμε τη συνεργασία με το HBO για άλλα 2 χρόνια. Όπα, όπα. Και επεκτείναμε και τη συνεργασία μας με τη Warner, άρα θα έχουμε και περισσότερο περιεχόμενο από Warner. Ναι ρε παιδιά, HBO Max, δεν θυμάστε που το λέγαμε πέρσι και αυτά, ξέρετε, αρχίζει αυτό. Ξέρετε, λέει, άλλαξε στρατηγική το HBO Max. Δηλαδή, αποφάσισαν ότι για το πακέτο αυτών των χωρών, που είναι πολύ μεγάλο, που είναι και η Ελλάδα μέσα, δεν θα βγουν τώρα ως HBO Max, αλλά περιμένουν να δουν τι θα κάνουν με το Discovery και το HBO, δηλαδή και αρχίζουν και θα τα ξαναπακετάρουν. Το ότι πιστεύουν ότι το HBO Max ή όπως με το ονομαστεί δεν θα κυκλοφορεί στην Ελλάδα του χρόνου. Του χρόνου όχι, σε 2 χρόνια. Σε 2 χρόνια και βλέπουμε. Δηλαδή πρέπει να έχει γίνει πανικό στη Warner Bros. Ναι, γιατί όλα αυτά είναι Warner. Είναι Discovery, και HBO, αυτό που έγινε για το DC Universe, mm-hmm. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, δηλαδή άλλαξε το αφεντικό και γίνεται ξαφνικά ένας χαμός. Ναι. Τα πάνε όλα πίσω. Μάλιστα. Ξέρεις που αλλού γίνεται χαμός. Πού? Στο Twitter. Αλλά βέβαια δεν υπάρχει να ασχοληθούμε σε αυτό το επεισόδιο. Συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη, Τίμο, πες μου και εσύ αν έχω άδικο. Εγώ συνήθως λέω για Elon Musk. Δεν λες τίποτα. Δεν λέω τίποτα. Και εσύ μόνος το φέρνεις. Εσύ που είσαι λες να πεις. Και πάλι λες. Ο τύπος θα παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί, ναι, έχω δώσει 44 δισεκατομμύρια και θέλετε να παραιτηθώ από επικεφαλής. Ναι. Ναι, okay, και θα βάλω μετά το μαλά, μαριονέτα, να πω... Να κάνει αυτό που θέλει. Εσύ να τα βάλει μαριονέτα. Εσύ ασχολείσαι με το Twitter, εγώ θα το κλείσω. Απάω. Ξύμνησα, πώς το λένε, στραβά, για να κάνουμε ένα poll, να βάλω ζάχαρη στον καφέ μου. Καλά, εδώ συγγνώμη, έκοψε τον τύπο που γράφε για το που πηγαίνει με το αεροπλάνο του. Ναι, και υπάρχουν και κάποιοι. Ο οποίος που... το ήταν, είχε public data, δεν ήταν το δεν παρακολουθούσε. Είναι public data. Γενικότερα το τι κάνει αυτός ο άνθρωπος κάθε μέρα στο Twitter είναι φοβερό. Δηλαδή μέχρι την επόμενη εκπομπή θα τα μαζέψουμε όλα και θα το σχολιάσουμε τότε. Αλλά είναι φοβερό ότι ακόμα υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι όλα αυτά που κάνει τα κάνει μέσω σχεδίου. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που το πιστεύουν αυτό. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι αυτός ο άνθρωπος απλά είναι λίγο κουκουρούκου σε την περίπτωση αυτή. Εγώ θα σου πω... Ιδιόρυθμος. Όχι, εγώ θα σου πω ότι λένε τα ζώδια για το 3ο δεκαήμερο του Elon Musk, που λέει ότι η επικοινωνία σου με σημαντικούς άλλους ανθρώπους στη ζωή σου μοιάζει να είναι βελτιωμένη αυτό το διάστημα. Και εφόσον υπάρχει καλύτερη συνεννόηση και αλληλοσεβασμός, μπορούν να βρεθούν πολύ πιο εύκολα λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν, οι οποίες να ικανοποιούν όλες τις πλευρές. Αυτό για τις πλευρές. Πάντως είναι δεδομένο ότι ψάχνει να πουλήσει ένα μεγάλο μέρος ή όλο. Έτσι. Και μάλιστα η πληροφορία είναι ότι ψάχνει να το βρει να το πουλήσει σε ίδια τιμή. Έτσι, ακριβώς. Στην ίδια τιμή. Που το πήρε, ναι. Και τα ζώδια το επιβεβαιώνουν. Με τους συνεργάτες επίσης θα αρχίσουν να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα και θα καταλάβεις ότι δεν σε βλέπουν ανταγωνιστικά ή συμφεροντολογικά. Υπάρχει περίπτωση να το πάρει κάποιος στην ίδια τιμή όταν έχει ρίξει τόσο πολύ την αξία. Έτσι βγαίνει το κέρδος. Μα δεν βγαίνει διαφορετικά. Πώς θα πληρώσει τα δάνεια, ρε φίλε.
Έλατε, πούλησε και πόσες συμμετοχές στη Τέσλα. Η Τέσλα τη μετοχή πέφτει, έχουν ξενερώσει όλοι οι μέτοχοι με αυτά που κάνει στο Twitter. Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσουμε άλλο. Τέλος, θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Συγκινήθηκα. Θα κάνουμε επόμενο επεισόδιο. Εννοείται θα κάνουμε. Θα κάνουμε μεταχριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Πότε φεύγει για ασίες? 2. Άρα θα κάνουμε και πρωτοχρονιάτικο επεισόδιο. Μάλιστα. Πρωτοχρονιάτικο είναι τρελή. Πρωτοχρονιά, εγώ δεν ανεβαίνω να κάνουμε επεισόδιο. Δεν μας νοιάζει. Θα κάνουμε δυο μας. Ευχαριστούμε. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Να περάσετε όμορφα, να κάνετε comment, like, share και ό,τι άλλο θέλετε. Χρόνια πολλά. Να στείλετε τις απορίες σας για το μαέστρο, αν σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Κάντε comment και όλα και τα υπόλοιπα. Και sorry για την ανάλυση. Και sorry για την ανάλυση, ο Κώστας φταίει για όλα. Εγώ φταίω. Για ακόμα μια φορά. Bye bye. Bye bye.